τώρα στην ιστορία των YouTubers. Και δεν λέω του YouTuber, του 42χρονου, ο οποίος προφυλακίστηκε κιόλας, αλλά λέω των YouTubers. Στο βίντεο, στα βίντεο που υπάρχουν, που κυκλοφορούν, αυτά τα φρικτά βίντεο με την κακοποίηση των παιδιών, είπαμε από χτες ότι εμφανίζεται εκτός από αυτόν που συνελήφθηκε ένα ακόμα πρόσωπο. Ένα πρόσωπο το οποίο ακόμα δεν έχει εξεταστεί από την αστυνομία. Μπορεί ο άνθρωπος αυτός να βρέθηκε τυχαία εκεί, να μην έχει καμία συμμετοχή, να μην κατάλαβε τι γινότανε. Ή μπορεί και να έχει συμμετοχή. Ή μπορεί να έχει και κεντρική συμμετοχή. Ο άνθρωπος αυτός, που τον παρουσιάσαμε χτες πρώτη φορά, έκανε ένα live και χτες το απόγευμα. Λέγοντας και μιλώντας και για την εκπομπή και για τον σταθμό. Πάμε να δούμε λοιπόν πού εμφανίζεται αυτός ο άνθρωπος, τι είπε χτες, γιατί μιλάει και για τη συμμετοχή του σε αυτά τα περιβόητα live της ντροπής του 42χρονου, περιμένοντας να δούμε αν τελικά η έρευνα της αστυνομίας θα τον συμπεριλάβει ή όχι. Challenge. Είναι επικίνδυνο και πρέπει να ανέβουμε full. Είναι ο άνθρωπος που αποκαλούν αρχηγό. Αριστερά του κάθεται ο 42χρονος που έχει προφυλακιστεί για το βασανισμό δύο ανθρώπων με νοητική αναπηρία σε ζωντανή μετάδοση. Σύμφωνα με καταγγελίες στο Live News, οι δυο τους φαίνεται αρχικά να συνεργάζονταν στις ζωντανές συνδέσεις που έκαναν επιπληρωμή. Αργότερα όμως ο καθένας τους έκανε ξεχωριστές μεταδόσεις με ανάλογο περιεχόμενο. Ο άνδρας με το παρατσούκλι αρχηγός φαίνεται να είναι ο ιδρυτής αυτής της ιδέας. Κάνει ζωντανές συνδέσεις μέσω πλατφόρμας και συνδρομητές τον πληρώνουν ανάλογα από τη δυσκολία των challenge. Θα σε ρίξεις δυνατά σωστά για το chat, γιατί το chat είναι chat. Αυτό! Αυτό ακούστηκε κιόλας. Ο Κυριάκος Μαντούβαλος επικοινώνησε με άνθρωπο που εμφανίζεται στα βίντεο του αρχηγού και η αντίδρασή του ήταν αρχικά αυτή. Είμαι ο Κυριάκος Μαντούβαλος και ψάχνω λίγο την ιστορία αυτή με το... με τις από το Μέγκα μου πες, Ναι. Θα μου δώσω ένα λεπτό γιατί αυτή τη στιγμή είμαι έξω να πάω με στην σπίτι. Το τηλεφώνημα κλείνει με συνοπτικές διαδικασίες. Την ίδια ώρα ο αρχηγός κάνει ζωντανή μετάδοση και το τηλέφωνο του χτυπάει για βοήθεια. Λέγε τι να κάνω, να σου πω δύο-τρία πράγματα. Πρέπει να φτιάξουμε την ασφυστική γραμμή σωστά. Πότε, εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν ξέρουμε τίποτα γιατί γάζει. Ψάχνουν και οι δύο να δουν τι θα απαντήσουν στο δημοσιογράφο της εκπομπής. Εγώ θα σου πω ότι αυτά τα δύο stream είναι ξεχωριστά. Εμείς δεν έχουμε πειράξει κανένα αλλά τα παιδιά. Έτσι κι αλλιώς δεν έχει γίνει. Στέγη προσφέρει φαγητό, ρούχα και όλα αυτά. Την αλήθεια θα πω. Θα σε διπλαρώσει ο εισαγγελάτος. Και τότε απαντάει στο Live News αυτά που συνεννοήθηκαν σε ζωντανή μετάδοση να ισχυριστούν. Καμία σχέση στο stream το οποίο συλλάβατε τον κύριο, ο οποίος είναι και γνωστός σε τραμπουκίση και όλα αυτά, τον άνθρωπο που κάνουμε εμείς στα live. Το ένα stream γινόταν ακραιότητες, χτυπήματα και καμία σχέση το δικό μας. Τώρα την αφήνω. Από τότε και έπειτα άρχισαν οι αντιδράσεις του αρχηγού σε live streaming. Εγώ είχα κάνει αυτή μια φάση, εγώ στρίμαρα, με αυτά και με αυτά με κάποιο τρόπο μαζεύτηκαν κάποια άτομα. Αυτά τα άτομα χτίσαμε κάτι ωραίο, ο κόσμος το γούστα, το στήριξε, το αγάπησε. Και τώρα ξεκινάει. Δεν γίνεται και να τρώμε κράξιμο και πρίξιμο και για το τίποτα, δεν λέει, να ξέρετε. Τα δύο άτομα με νοητική αναπηρία για τα οποία κατηγορείται ο 42χρονος ότι κακοποιούσε κατ' εξακολούθηση, σήμερα βρίσκονται ξανά στο σπίτι του αρχηγού. Όλα αυτά τα παιδιά από την Αφάνη και το Περιθώριο γίνανε superstars, κυριολεκτικά superstars. Όταν κάποιοι είδαν ότι αυτά τα παιδιά που είναι εύκολα διαχειρίσιμα τους επηρεάσεις γίνανε superstars, πήγαν από δίπλα να το παίξουν φίλοι τους. Σε δηλώσεις τους στην κάμερα του Live News τις προηγούμενες μέρες έλεγαν για τον αρχηγό πως... Αυτός δεν πρόσφερε τίποτα, ούτε λεφτά που μας χρωστάει, δεν μας έδωσε τίποτα, ούτε στα παιδιά εδώ πέρα. Πόσα σας χρωστάει, Γιώργο? Πολλά, πάρα πολλά. Μετά τη σύλληψη του 42χρονου, η 21χρονη κοπέλα με τον 25χρονο φίλο της συνεχίζουν τις ζωντανές συνδέσεις στο πλευρό του επωνομαζόμενου αρχηγού. Ακούστε, κάνουμε μια ενδελεχή έρευνα για αυτήν την ιστορία.
Η εκτίμησή μας, γιατί θα επανέλθουμε αύριο, είναι ότι αυτή η υπόθεση έχει πολύ μεγάλο βάθος. Έχει βάθος και στην εκμετάλλευση αυτή που είδαμε, με όχι μόνο ως κεντρικό πρόσωπο αυτόν που έχει συλληφθεί και προφυλακιστεί, αλλά και άλλα πρόσωπα. Έχει όμως, από ό,τι φαίνεται, ακόμα μεγαλύτερο βάθος και σε αυτό που λέμε dark web, το σκοτεινό διαδίκτυο, όπου πολλά πρόσωπα, ανάμεσα τους και κάποια από τα παιδιά που είδαμε στα βίντεο που οδήγησαν τον 42χρονο στη φυλακή, έχουν τύχει εκμετάλλευσης πραγματικά αδιανόητης. Με κέρδη που έφταναν από έναν άνθρωπο που ζητούσε κάτι να γίνει από κάποιον, θα δούμε από ποιον, μέχρι και 3.000 ευρώ. Δηλαδή έλεγε, βάλε αυτόν να κάνει αυτό ή εκείνη να κάνει το άλλο και εγώ δίνω τώρα 3.000 ευρώ. Είναι η ιστορία που έχει μεγάλο βάθος και όχι μόνο ένα πρόσωπο, αυτόν που έχει προφυλακιστεί, ο οποίος προφανώς είναι κεντρικό πρόσωπο στα βίντεο που είδατε, αλλά και άλλους που του τα άμαθαν. Θα επανέλθουμε αύριο. So.